Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι παρά την μεγάλη καθυστέρηση. Θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι κάναμε παρεμβάσεις και εγώ προσωπικά είχα πει, αλλά ο Δήμαρχος ιδιαίτερα έστειλε και mail εκεί στο εφετείο της Μυτιλήνης, γιατί ξέρετε ότι η απόφαση μετά από 2 αναβολές λόγω του COVID, που σημαίνει 1,5 χρόνο πιο μπροστά περίπου, η υπόθεση εκδικάστηκε το Σεπτέμβριο του 2021. Τέλη του Σεπτέμβριου, 22 του Σεπτέμβριου του 2021. Από τότε μέχρι τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι 10-11 μήνες και δεν είχαμε την καθαρογραμμένη απόφαση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που σημαίνει ότι εμείς βγάζουμε τα εντάλματα πληρωμής βάσει των τιμών που έδωσε η απόφαση δικαστική για τους δικαιούχους, καταθέτουμε τα χρήματα συνολικά στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Και από εκεί και πέρα σημαίνει ότι προχωρούμε στη συμβασιοποίηση του έργου με τον ανάδοχο τον προσωρινό που έχει ήδη μετά από τη δημοπράτηση αναδειχθεί. Και έχουμε και μια διαδικασία η οποία είναι αρκετά πολύπλοκη. Αυτά δηλαδή τα εντάλματα πληρωμής, τα χρήματα δεν φτάνουν από το έργο αυτά που είχαν βγει για τις απαλωτριώσεις. Με τις νέες τιμές θα χρειαστεί ένα κονδύλι ακόμα το οποίο το πάρουμε από το που δεν είναι κανονισμένα. Μιλήσαμε με την διαχειριστική αρχή. Και πρέπει μετά όλη αυτή η διαδικασία να πάει και στην Αθήνα για έλεγχο, γιατί στη μέση απαλωτριώσεων και το συνολικό ποσό μας έρχεται πίσω και από εκεί και πέρα μπορούμε εμείς πλέον να συμβασιοποιήσουμε το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ξεκινήσει ανεξαρτήτως ότι οι δικαιούχοι έχουν κάθε δικαίωμα να προσφύγουν και σε ενότερο βαθμό δικαστηρίου, αλλά αυτό δεν επηρεάζει το έργο. Και λέμε να το ξεκινήσουμε, αν μπορέσουμε να προλάβουμε να το ξεκινήσουμε μέχρι τα μέσα τέλη Οκτωβρίου, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023, δηλαδή σχεδόν σε 11 μήνες, ενώ είναι για 14 ο χρόνος υλοποίησης, θα πρέπει να το προλάβουμε. Βέβαια, από ό,τι μου λέει η τεχνική υπηρεσία και η μηχανική, μου λένε ότι το έργο κανονικά μπορεί ο ανάδοχος και σε 6 μήνες να τελειώσει. Μην ξεχνάμε όμως ότι είναι μια περιοχή που υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα και στο παρελθόν και υπάρχει ένας ικανοποιητικός χρόνος, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε χρονικά και αν υπάρχουν ευρήματα αρχαιολογικής σημασίας που πρέπει να ξεπεραστούν. Θεωρούμε όμως ότι η αρχή έγινε με το να πάρουμε την απόφαση, τα επόμενα βήματα θα είναι πολύ γρήγορα και ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος το 8 Οκτώβρη θα συμβασιοποιηθεί το έργο. Το πρώτο τμήμα μιλάμε πάντα βέβαια, εντάξει, η Ράμνης από την Καλουτά μέχρι το Ίκα. Και μετά βέβαια θα έχουμε το δεύτερο κομμάτι. Το έργο είναι περίπου για το ποσό του 1.200.000, με την έκπτωση, νομίζω ότι είναι μικρή έκπτωση, είναι γύρω στο 1.80%. Το δεύτερο τμήμα σε τι φάση είναι? Το δεύτερο τμήμα ολοκληρώθηκαν οι περιβαλλοντικές μας, καθυστέρησε αρκετά. Θα σας κρύβω ότι έκανα και παρέμβαση στην αποκεντρωμένη διοίκηση στο Τμήμα Περιβάλλοντος, γιατί καθυστέρησε πάρα πολύ. Μας τα έστειλαν ευτυχώς και αυτά, που σημαίνει ότι μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της μελέτης και να μπούμε και σε χρηματοδοτικό βραχείο.